Οι περισσότερες από εμάς έχουμε βρεθεί μέσα σε ένα κατάστημα καλλυντικών και έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να ψωνίζει πολλά περισσότερα καλλυντικά από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ποια είναι τα καλλυντικά που πιστεύω πως πρέπει να έχει κάθε κοπέλα στο νεσεσέρ της, χωρίς να κάνει υπερβολές. Το νεσεσέρ που χρησιμοποιώ εγώ αυτό το διάστημα είναι από τα Jumbo. Μπορεί να σας φαίνεται μικρό, αλλά όπως βλέπετε κι εσείς, χωράει μέσα πολλά πράγματα. Το πιο βασικό είναι πως είναι διάφανο και μπορείς να βρεις ό,τι χρειαστείς ανά πάσα στιγμή. Για primer χρησιμοποιώ τις Benefit, το οποίο μου χαρίζει διάρκεια στο μακιγιάζ, matte αποτέλεσμα και βελούδινη υφή. Για την βάση μου, αυτό το διάστημα έχω αγαπήσει την BB Cream της Benefit, η οποία είναι πολύ ελαφριά για την καθημερινότητά μου και έχει τέλεια κάλυψη. Για concealer δεν θα μπορούσα να έχω άλλο από το καμουφλιάζ της Catrice, το οποίο καλύπτει τέλεια τους μαύρους κύκλους και τις ατέλειες. Για πούδρα χρησιμοποιώ την διάφανη της The Balm Sexy Mama, η οποία χαρίζει matte αποτέλεσμα και έχει βελούδινη υφή. Είναι ιδανική για να την έχεις μέσα στην τσάντα σου για να φρεσκάρεις το μακιγιάζ σου στην καθημερινότητα και η απόχρωσή της είναι τέλεια για ανοιχτόχρωμες και πιο σταρένιες επιδερμίδες. Το επόμενο προϊόν είναι μια παλέτα από Urban Decay που πρέπει κάθε κοπέλα να έχει στο νεσεσέρ της. Βγαίνει σε 6 εκπληκτικές αποχρώσεις και είναι το προϊόν που θες να έχεις συνέχεια μαζί σου, γιατί ανοίγοντάς το μέσα θα βρεις bronzer, highlighter αλλά και ρούζ. Για σκιές, λατρεύω την παλέτα της Too Faced γιατί περιέχει μέσα 18 σκιές και λόγω των αποχρώσεών της μπορώ να τη χρησιμοποιώ όλους τους μήνες και να δημιουργώ φυσικά μακιγιάζ αλλά και πιο βραδινά. Για eyeliner, λατρεύω της The Balm γιατί έχει λεπτή μύτη και με βολεύει να ρυθμίζω το πάχος της γραμμής. Άλλος ένας λόγος που το αγαπώ είναι πως είναι πολύ σταθερό. Εκτός του Rose Rouge από την παλέτα της Urban Decay, έχω στο νεσεσέρ μου και το California από Benefit, το οποίο έχει κοραλένη απόχρωση σαν τη δύση του ηλίου. Για τα φρύδια μου χρησιμοποιώ δύο προϊόντα από την εταιρεία Benefit. Το πρώτο είναι το Goof Proof, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο είχα ποτέ στη συλλογή μου, μιας και έχει τέλεια απόδοση και διάρκεια. Το δεύτερο προϊόν είναι για να τα σταθεροποιήσω. Χρησιμοποιώ το Provo, γιατί πέρα του ότι κάθε φορά που το χρησιμοποιώ δεν πετάει ούτε τρίχα, δυναμώνει και τα φρύδια μου. Για τις βλεφαρίδες, η μάσκαρα που έχω αυτό το διάστημα στο νεσεσέρ μου είναι η X Fiber από L'Oréal. Για τα πρωινά μου μακιγιάζ χρησιμοποιώ το πρώτο βουρτσάκι που δίνει τέλειο καθημερινό αποτέλεσμα και για τις πιο καλές εμφανίσεις εφαρμόζω και το δεύτερο, το οποίο προσθέτει μικρές τριχούλες και κάνει τις βλεφαρίδες μου να φαίνονται πιο πυκνές. Μέσα σε κάθε νεσεσέρ πρέπει να υπάρχει και ένα περιποιητικό χιλιών. Αυτό που εγώ έχω επιλέξει είναι από την εταιρεία Yves Saint Laurent και ο λόγος είναι ότι εκτός του ότι περιποιείται τα χείλη μου, τους δίνει και μια ροζ φυσική απόχρωση. Για κραγιόν υπάρχουν δύο αποχρώσεις που πρέπει να έχουμε στο νεσεσέρ μας. Η πρώτη απόχρωση είναι αυτή που ταιριάζει στην κάθε κοπέλα. Εγώ λατρεύω τις ροζ αποχρώσεις και μου ταιριάζουν περισσότερο. Οπότε ένα από τα δύο είναι και αυτό το Baby Pink από Chanel. Η δεύτερη απόχρωση είναι το κόκκινο. Δεν πρέπει να λείπει από κανένα νεσεσέρ, μιας και ταιριάζει σε όλες. Το πιο θηλυκό κόκκινο που εγώ έχω δοκιμάσει ποτέ είναι αυτό από Urban Decay. Δειγματιστείτε το. Αυτά ήταν τα προϊόντα που κατά τη δική μου γνώμη πρέπει να έχει κάθε κοπέλα στο νεσεσέρ της. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε τα σχόλιά σας, να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά, γεια σας!